τομέας της έρευνας και της τεχνολογίας αποτελεί για πολλούς τη βάση για μια Ελλάδα η οποία θα κινηθεί σε ρυθμούς προοπτικής. Υπάρχει δραστηριότητα σε αυτούς τους τομείς στη χώρα μας και ποια είναι η έκτασή της? Για την έρευνα, την τεχνολογία αλλά και για τη μουσική μιλάμε με τον απόψινό καλεσμένο μας, Θανάση Κωνσταντόπουλο, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης. Καλησπέρα σας. Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης. Κύριε Θανάση Κωνσταντόπουλε, καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Να ξεκινήσουμε με το τι είναι το κέντρο. Να ξεκινήσουμε. Ίσως εδώ, μια και βρισκόμαστε στην Κρήτη, ο ευκολότερος τρόπος να πω τι είναι το κέντρο είναι ένα κέντρο αδελφό του ΙΤΕ. Ξεκίνησε το 2000 με βασικό πυρήνα ένα από τα Ινστιτούτα που ανήκε τότε στο ΙΤΕ, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, γύρω από το οποίο ιδρύθηκαν άλλα τρία Ινστιτούτα, ονομάστηκε Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και από το 2000 μέχρι σήμερα ασχολείται με θέματα τεχνολογίας και έρευνας. Έχει την ιδιαιτερότητα να είναι το μοναδικό ερευνητικό κέντρο που είναι ερευνητικό κέντρο της χώρας μηχανικών. Δηλαδή η πλειοψηφία των ανθρώπων που είναι εκεί είναι μηχανική. Το κέντρο είναι ένα ερευνητικό κέντρο που αποτελείται από 5 Ινστιτούτα. Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας Θεσσαλίας. Και τα 4 αυτά Ινστιτούτα μαζί με το Πολυθεματικό Ινστιτούτο της Θεσσαλίας έχουν μια πολύ μεγάλη γκάμα ερευνητικών θεμάτων με τα οποία ασχολούνται. Υπάρχουν 600 άνθρωποι επαγγελματίες που δουλεύουν στο κέντρο. Οι περισσότεροι μηχανικοί και με προηγμένα πτυχία, όπως τα λέγαμε, με μεταπτυχιακές σπουδές. Και άλλη μια ιδιαιτερότητα που έχει το ΕΚΕΤΑ είναι ότι είναι ένα ερευνητικό κέντρο που είναι πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενο. Θα φτάσουμε σε αυτό. Θέλετε λίγο να μείνουμε στο τι σημαίνει Ινστιτούτο, ενώ στον τρόπο δομής λειτουργίας, τι κάνει ένας τέτοιος οργανισμός? Ένα ερευνητικό κέντρο είναι μια υπερδομή μέσα στην οποία υπάρχουν τα Ινστιτούτα. Τα Ινστιτούτα είναι συστάδες ερευνητικών ομάδων, εργαστηρίων, στο ΕΚΕΤΑ τα λέμε εργαστήρια, τα οποία έχουν μια συνολική κατεύθυνση, για παράδειγμα η βιολογία, η πληροφορική και ούτω καθεξής. Μέσα στο κάθε Ινστιτούτο αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η βασική μονάδα, το βασικό κύτταρο που είναι το εργαστήριο. Συνήθως το εργαστήριο αναπτύσσεται γύρω από κάποιον ερευνητή ή κάποιους ερευνητές που έχουν κάποια εξειδίκευση σε ένα αντικείμενο, που έχουν κάποια εμπειρία, κάποια αναγνωρισιμότητα στην προσέλκυση κονδυλίων για την υποστήριξη της ερευνάς τους. Πολλά τέτοια εργαστήρια φτιάχνουν ένα Ινστιτούτο, αρκετά Ινστιτούτα φτιάχνουν ένα ερευνητικό κέντρο. Η δομή μας στο ΚΕΤΑ είναι λίγο πιο χαλαρή από ίσως τις δομές που έχετε συνηθίσει να βλέπετε. Πιστεύουμε πάρα πολύ στην αποκέντρωση και στην λειτουργία της κάθε ερευνητικής μονάδας αυτόνομα και είναι κάτι που συμβαίνει από καταβολής του ερευνητικού κέντρου. Η λογική της αυτονομίας σημαίνει ότι ουσιαστικά εσείς χαράζετε τις κατευθύνσεις για το πώς κινείται όλη αυτή η δομή. Όχι. Αυτό που γίνεται είναι τις κατευθύνσεις τις χαράζει η αγορά και το βάζω μέσα σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικά ανάλογα όπως θέλετε πάρτε το. Τις κατευθύνσεις τις χαράζει η αλληλεπίδραση των ερευνητών μας με τις πηγές χρηματοδότησης και είναι πολύ σημαντικό για το δικό μας DNA αυτό το πράγμα γιατί εμείς δεν κάνουμε έρευνα η οποία δεν χρηματοδοτείται από κάπου. Είναι δηλαδή κλειδί για τη λειτουργία του ΕΚΕΤΑ η χρηματοδότηση της έρευνας γιατί πολύ απλά δεν έχουμε αυτόνομη χρηματοδότηση η οποία θα επέτρεπε να κάνουμε έρευνα ελεύθερης ας το πούμε έτσι επιλογής. Επομένως έγινε πολύ σημαντικό να στηριζόμαστε στο κάθε κύτταρο. Η κάθε λοιπόν ερευνητική ομάδα έχει το αντικείμενό της. Αυτό το αντικείμενό της το τροφοδοτεί
με τις ιδέες της και τη δημιουργικότητά της και προσελκύοντας αντίστοιχα από τους ενδιαφερόμενους είτε βιομηχανικούς εταίρους της είτε τα ανταγωνιστικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη χρηματοδότηση που της επιτρέπει να συνεχίζει να κάνει την έρευνά της. Αυτή η σχέση με την αγορά σημαίνει μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ελευθερίας για τον ερευνητή? Μπορώ να σας μιλήσω προσωπικά ότι αυτή είναι μια απέραντη αίσθηση ελευθερίας που έχουμε, γιατί ποτέ δεν αισθανθήκαμε ότι αυτή η αλληλεπίδραση μας περιορίζει σε τίποτα. Δεν έχουμε απολύτως κανένα περιορισμό στα θέματα στα οποία θέλουμε να αναπτυχθούμε. Τα προτείνουμε, αν είναι καλές οι ιδέες μας και ενδιαφέρουσες, προσελκύουν τη χρηματοδότηση είτε βιομηχανιών που έχουμε πολύ μεγάλες συνεργασίες, είτε έχουμε πολύ πετυχημένες ερευνητικές προτάσεις. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι βρισκόμαστε στη 16η θέση, στο top 20 δηλαδή, των ερευνητικών οργανισμών που διεκδικούν με μεγάλη επιτυχία τα προγράμματα του 7ου πλαισίου έρευνας. Το ΙΤ είναι στη 15η θέση εδώ από την Κρήτη. Είμαστε λοιπόν τα δύο ερευνητικά κέντρα της χώρας, είμαστε σε αυτό το top 20, σε απόλυτες τιμές και με πολύ μεγάλη επιτυχία ανταγωνιζόμαστε ερευνητικά κέντρα κολοσσού στην Ευρώπη. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τι είναι το προφίλ ενός ερευνητή? Νομίζω ότι είναι δύσκολο να πούμε. Θα μπορούσα να σας το αντιστρέψω το ερώτημα και να σας πω ποιο είναι το προφίλ ενός δημοσιογράφου. Ο καθένας νομίζω που μπαίνει σε αυτή την κατεύθυνση, την ερευνητική, μπαίνει από διάφορες πηγές, έχει διάφορα κίνητρα. Στο τέλος όμως, αυτό που νομίζω που χαρακτηρίζει σχεδόν όλους τους ερευνητές είναι μια αγάπη και μια έτσι, έφεση και μια επιθυμία για τη γνώση και στη δικιά μας την περίπτωση είναι η εφαρμοσμένη γνώση, η γνώση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα. Γιατί σας ξαναείπα, έχουμε αυτή την επαγγελματική διαστροφή του μηχανικού, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η πράξη. Είναι ένα πεδίο που στην Ελλάδα είναι ανταγωνιστικό, είναι κατανοητό αν θέλετε, δηλαδή το κομμάτι αυτό του οργανισμού που δουλεύει πλέον για να στείλει στην πράξη εφαρμογές. Πάλι θα μιλήσω μόνο για το ΕΚΕΤΑ, γιατί αυτές είναι οι εμπειρίες μας. Εμείς έτσι στηθήκαμε από την αρχή, έτσι λειτουργήσαμε, είναι η συνθήκη της ύπαρξής μας που καθορίζεται από αυτή την προσέγγιση. Γνωρίζω επίσης άλλα ερευνητικά κέντρα της χώρας, όπως είναι το ΙΤΕ, όπως είναι το Fleming, όπως είναι το Αθηνά, τα οποία έχουν αντίστοιχο προσανατολισμό, δηλαδή κοιτάνε πάρα πολύ την εφαρμογή, αλλά νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό όλα τα ερευνητικά κέντρα της χώρας κοιτάνε την εφαρμογή και έχουμε και αρκετά κέντρα που είναι μέσα στα πρώτα 50 πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεκδίκηση ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Αν σας βάλω λίγο έτσι να σκεφτούμε στην 15ετία που λίγο πολύ κλείνει αυτή η διαδρομή, μπορείτε λίγο να μας πείτε απολογιστικά τι έχει αλλάξει στη σχέση από τότε που ξεκινήσατε μέχρι σήμερα και στην πράξη αυτών που κάνετε? Επειδή εμείς παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις στην τεχνολογία, στη βιομηχανία και ούτω καθεξής, αυτό που έχει αλλάξει είναι αυτό που βλέπω να αλλάζει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή υπάρχει αυτή η, ας το πούμε, η ανάδειξη των λεγόμενων mega trends, των μεγάλων προκλήσεων της εποχής, που μπορούμε να πούμε ενδεικτικά είναι η ενέργεια, το κλίμα, η διατροφή, όλα αυτά που κάνουν όλους μας να ανησυχούμε για το μέλλον, για τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Αυτά όλα έχουν πλέον αποδειχθεί ότι είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Αν θέλει κάποιος να λειτουργήσει τεχνολογικά και να παράγει λύσεις οι οποίες είναι αποτελεσματικές, πρέπει να το κάνει συνδυαστικά. Και το μόνο πράγμα που ενδεχομένως έχει αλλάξει είναι ότι υπάρχει μια αύξηση αυτής της κατανόησης του πόσο πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Δηλαδή υπάρχει μια, ας το πούμε, κοινούσα, οθούσα δύναμη, όπως λέμε, στη συνεργασία. Συνεργασία διαφόρων κλάδων για να αντιμετωπίσουν αυτές τις μεγάλες προκλήσεις. Υπάρχει ερωτηματικό σε σχέση με το για ποιον δουλεύει ο ερευνητής? Σε μένα προσωπικά όχι. Δουλεύω πάντοτε για τον εαυτό μου και νομίζω και για όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή δεν νιώθουμε ότι, καταλαβαίνω το νόημα της ερώτησής σας, ο ερευνητής είναι
όπως οποιοδήποτε άλλος επαγγελματίας. Ένας γιατρός για ποιον δουλεύει, για τον εαυτό του και βεβαίως για να συντηρήσει τον εαυτό και τον ασθενή του. Το προκαλέσω λίγο περισσότερο. Ακριβώς. Είναι τόσο κλειστό το σύστημα που ο ερευνητής μπορεί να λέει δουλεύω για τον εαυτό μου χωρίς ουσιαστικά να λέει, να αναρωτιέται ότι αυτό που θα δημιουργήσω σε ποιο βαθμό φτάνει και πώς φτάνει στην κοινωνία ή σε ποιον θα το εναποθέσω και θα το κάνει. Κοιτάξτε, αυτό είναι πανάρχιο ερώτημα. Προφανώς. Και στο Φέρμι είχε υποθεί τι θα γίνει τότε με την ατομική και λέει αυτά είναι πολύ υπέροχα πειράματα φυσικής. Νομίζω ότι όλοι ή τουλάχιστον όλους όσους ξέρω στο ΓΕΤΑ που δουλεύουν στις περιοχές που δουλεύουμε, όλοι ενδιαφέρονται για να έχουν η έρευνά τους να μπορεί να έχει απήχηση, να είναι χρήσιμη και να τους δίνει ικανοποίηση για αυτό το πράγμα που κάνουν. Τα θέματα με τα οποία ασχολιόμαστε δεν είναι θέματα τα οποία μπορεί να προκαλούν ενδεχομένως πολλές συζητήσεις. Δηλαδή δεν δουλεύουμε ούτε με οπλικά συστήματα, ούτε με οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να είναι αμφιλεγόμενο. Παρ' όλα αυτά, ο καθένας για τον εαυτό του νομίζω ότι κάνει ένα πλάνο και τον ενδιαφέρει αυτό που θα κάνει να είναι κάτι που είναι χρήσιμο για την κοινωνία. Σε ό,τι με αφορά εμένα, όλη η έρευνα που έχω κάνει και όλη η δραστηριότητά μου βασίζεται και επικεντρώνεται στο να λυθούν ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήματα χρησιμοποιώντας ιδιαιτερότητες αυτών των υλικών που βασίζονται στα νανοσωματίδια και επομένως εγώ δεν αισθάνομαι ποτέ ότι η δουλειά που κάνουμε έχει κάποιο είδους αμφιλεγόμενο χαρακτήρα. Ξέρετε περισσότερο από εμάς ότι τα θέματα αυτά μάλλον είναι μεγαλύτερες αιχμής από ότι πιθανά ήταν τα οπλικά 2 δεκαετίες πίσω. Με την έννοια ότι έρχονται να απαντήσουν σε πολύ πιο βασικά ερωτήματα της εποχής. Δηλαδή τη διαχείριση του περιβάλλοντος, ας πούμε, είναι πλέον. Σίγουρα, μόνο που εμείς δεν ασχολούμαστε με τη διαχείριση του περιβάλλοντος, εμείς αυτό που κάνουμε είναι να αναπτύσσουμε λύσεις και επιλογές, τις οποίες μετά αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν τη διαχείριση πρέπει να έχουν την ελευθερία να τις διαλέξουν και κοιτώντας τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, κοιτώντας αντικειμενικά, αξιολογώντας τις ουσιαστικά αντικειμενικά για αυτό που μπορούν να κάνουν, αν μιλάμε ας πούμε, για το περιβάλλον, αν μιλάμε για κάτι άλλο. Εμάς δεν είναι στους στόχους μας και δεν το κάνουμε ποτέ να κάνουμε πολιτική με την έρευνά μας. Δηλαδή να πούμε πρέπει να γίνει αυτό. Εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι υπάρχει αυτή η λύση, υπάρχει αυτή η λύση, υπάρχει αυτή η λύση. Αυτά είναι τα κόστη, αυτά είναι τα υπέρ και τα κατά. Αυτά είναι, ας μου συγχωρεθεί να πω μια γλυκή έκφραση, τα trade-offs, το πόσο πάνω, πόσο, τι παζάρι πρέπει να κάνει κάποιος για να αποδειχθεί κάτι. Και από εκεί και πέρα μετά ο καθένας μπορεί να διαλέξει ελεύθερα να κάνει αυτό που θέλει. Η σχέση σας με την πολιτεία? Η σχέση μας με την πολιτεία είναι, θα έλεγα, μια σχέση αγάπης μίσους. Τη συγκεκριμένη περίοδο που διανύουμε, νομίζω όλα τα ελληνικά κέντρα αισθάνονται σαν να είναι λίγο παρατημένα και λίγο, ας το πω έτσι πιο κομψά, σαν η μαμά και ο μπαμπάς να μην νοιάζεται τόσο πολύ γιατί έχει άλλες προτεραιότητες. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι επειδή εμείς, όπως σας είπα στο ΚΕΤΑ, έχουμε από την αρχή ήμασταν σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή το να μην εξαρτώμαστε, η επιβίωσή μας να μην εξαρτάται τόσο καθοριστικά όσο άλλων κέντρων από την κρατική επιχορήγηση, πλέον λέγεται επιχορήγηση, δεν λέγεται χρηματοδότηση. Είμαστε λίγο, θα το λέγαμε στατιστικά, outlier κέντρο. Δεν θα μπορούσατε να πάρετε το μέσο όρο του σφιγμού, το πώς αισθάνονται τα ερευνητικά κέντρα. Εμείς αισθανόμαστε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή πολύ μεγαλύτερο βάρος από αυτή τη σχέση με την πολιτεία, πόσο θα έπρεπε να κουβαλάμε. Και αυτό οφείλεται στο ότι κάθε μέρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πληθώρα ανορθολογικών νόμων, διατάξεων, οι οποίες εφαρμόζονται σε όλους, χωρίς καμία εξυπνάδα, ας πούμε. Αυτό σημαίνει ότι διοικητικά, ας πούμε, μπαίνετε στους κανόνες που ισχύουν? Βεβαίως. Εμείς τα ερευνητικά κέντρα για την πολιτεία και ιδιαίτερα τα ερευνητικά κέντρα ιδιωτικού δικαίου, γιατί υπάρχουν δύο ειδών, το δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, όπως το ΙΤΕ, το ΦΛΑΜΙΚ, το ΕΚΕΤΑ και το ΑΘΗΝΑ,
τα κέντρα ιδιωτικού δικαίου έχουν περάσει από πολλές περίεργες φάσεις. Στην αρχή μας θεωρούσαν ΔΕΚΟ, μετά μας θεωρούσαν ΜΚΟ, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τώρα προσπαθούμε να εξηγήσουμε και να αποδείξουμε ότι, ξέρετε, όταν παίρνουμε ένα ασήμαντο ποσοστό της, του συνολικού turnover, του συνολικού τζίρου που κάνει το ελληνικό κέντρο από δημόσιες πηγές και όλα τα άλλα έρχονται από ανταγωνιστικές μη δημόσιες τρίτες πηγές, από τις βιομηχανίες του εξωτερικού, από ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα, ότι δεν μπορείτε να έχετε την απέτηση να κάνουμε ακριβώς να υποκύμεθα στις ίδιες διατάξεις όπως το ευρύ δημόσιο ή το στενό δημόσιο. Εκεί πέρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί όλους και όλα τα ερευνητικά κέντρα συνέχεια, γιατί αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο να προσπαθούμε να αποκρούσουμε όλες αυτές τις ανορθολογικές διατάξεις και ρυθμίσεις, για τις οποίες, χωρίς να ρωτήσει κανένας ποια είναι η φύση της έρευνας που κάνουμε, τον οργανισμό μας, πώς ακριβώς δουλεύουμε, πόσο μεγάλη ανταποδοτικότητα έχουμε για την εθνική οικονομία. Ξέρετε ότι για κάθε ένα ευρώ που παίρνουμε, φέρνουμε 10, 12, 14. Υπάρχουν ερευνητικά κέντρα που φέρνουν 20 για κάθε ένα ευρώ που παίρνουν από το κράτος. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν είναι ευρύτατα γνωστό, γιατί πραγματικά όλοι μας είμαστε απασχολημένοι με το να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, να δοξάζουμε την πατρίδα στο εξωτερικό. Το προηγούμενο Σάββατο υπήρχαν αποστολές από το ΙΤΕ και από το ΕΚΕΤΑ μαζί με τη Γενική Γραμματεία, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στην Ταϊβάν. Υπήρχε μια πληθώρα βραβείων. Το ΙΤΕ πήρε πλατινένιο μετάλλιο, η ομάδα του κυρίου Στεφανίδη πληροφορικής, το ΕΚΕΤΑ πήρε χρυσό μετάλλιο. Όλα αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν στο κενό, συμβαίνουν επειδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κάνουμε την έρευνά μας χωρίς να έχουμε όλες αυτές τις ανορθολογικές διατάξεις και να μπορούμε να παλεύουμε να κάνουμε το ακατόρθωτο ακόμα και σήμερα. Τι δεν είναι κατανοητό σε σχέση με αυτό που μας λέτε για να έχετε αυτή την αντιμετώπιση? Πιστεύω ότι δεν είναι κατανοητό το ότι δεν μπορεί να έχεις ένα μέγεθος που να το εφαρμόζεις παντού. Πιστεύω ότι δεν είναι κατανοητό το ότι υπάρχουν εστίες αριστείας μέσα στη χώρα, οι οποίες δημιουργούν συνέχεια επιτυχία στον τομέα τους, ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ μεγάλο μεράκι για αυτό που κάνουν και αφιερώνουν, επενδύουν την καριέρα τους πάνω σε αυτό, και δεν είναι ίσως τόσο κατανοητό γιατί υπάρχει αυτή η έννοια του δημοσίου, η οποία θεωρείται ότι είναι κάτι άσχημο, γιατί υπάρχουν παραδείγματα κακοδιαχείρισης, οτιδήποτε άλλο, και αυτό το νομίζω πέφτει πάνω σε όλους σαν ένα πέπλο που είναι πολύ δύσκολο να απαλλαγεί κάποιος. Και επίσης φταίμε και εμείς οι ίδιοι, διότι ακριβώς δεν κάνουμε αυτό το παιχνίδι των δημοσίων σχέσεων ή της προβολής ή της οποιασδήποτε άλλης διάχυσης, γιατί είμαστε πραγματικά πάρα πολύ απασχολημένοι με το να κάνουμε τη δουλειά μας επιστημονικά, τεχνολογικά και να κοιτάμε τις εξελίξεις έξω, και δεν θέλουμε να μπούμε μέσα σε αυτή τη μίζερη κατάσταση που υπάρχει γύρω μας. Θα επανέλθουμε με αυτό. Νομίζω είναι εύλογο το ερώτημα κατά πόσο πουλάει αυτό που κάνετε. Πόσο πουλάει στους τρίτους, πόσο πουλάει και σε εμάς τους πιο κοντινούς σας, που είναι νομίζω η ελληνική κοινωνία, είμαστε εμείς που πρέπει να μάθουμε τι κάνετε για να βρεθούμε κοντά σας. Ή δεν μας ενδιαφέρει και δεν σας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει πολύ, και μάλιστα σε αυτές τις συνθήκες που περνάει η πατρίδα σήμερα μας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο, γιατί οποιοδήποτε μπορεί να έχει μια δημιουργική συμβολή στο να φύγουμε από αυτή την κατάσταση μέσω από την ανάπτυξη της τεχνολογίας, ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, ανάπτυξη γενικά, οικονομική ανάπτυξη, πρέπει να μπορούμε να δουλέψουμε μαζί με αυτόν. Το αν πουλάμε ή όχι, αυτό νομίζω το λέει η ίδια η ιστορία και η προηγούμενη μας
οι προηγούμενες μας επιδόσεις, γιατί όπως σας είπα συμβαίνει να φέρνουμε ένα δυσανάλογα μεγάλο μέρος εξωτερικής χρηματοδότησης σε σχέση με τα χρήματα που δίνει η πολιτεία για τα ερευνητικά κέντρα. Συνολικά για όλα τα ερευνητικα κέντρα της χώρας αυτό το νούμερο είναι γύρω στο 2,5-3. Μπορεί για κάθε ένα ευρώ που δίνει η πολιτεία να όλα τα ερευνητικά κέντρα της χώρας να φέρνουν 3 περισσότερα. Αυτά δεν μπορεί να τα φέρεις αν δεν είσαι ανταγωνιστικός. Για το ΕΚΕΤ ιδιαίτερα το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι διψήφιο. Και αυτό σημαίνει ότι πραγματικά, επειδή πατάμε πουλά μας, σας πω και εγώ μια έκφραση άλλη, αν περνάει η υπογεία μας περνάει πάρα πολύ και νομίζω περνάει όσο περνάνε τα χρόνια ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν εταιρείες κολοσσοί της διεθνούς βιομηχανίας που έρχονται και χρηματοδοτούν την έρευνα που κάνουμε ή θέλουν, ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα που παράγουμε και στο ΕΚΕΤ και στα άλλα κέντρα. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια, πολλές από τις ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν παραμείνει ακόμα, ας το πούμε, ζωντανές και παλεύουν, ελληνικές, ναι, έρχονται κοντά μας, γιατί καταλαβαίνουν ότι πρέπει να κάνουν κάτι άλλο. Δεν θέλω να πω τη λέξη να καινοτομήσουν, γιατί ίσως έχει κακοπάθει η χρήση της τον τελευταίο καιρό, αλλά ουσιαστικά νιώθουμε την ανάγκη να κάνουμε κάτι. Θέλετε λίγο να μείνετε σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, τι σημαίνει να έρθει μια επιχείρηση κοντά σας? Θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάμε παραδείγματα. Υπάρχει μια, δεν θέλω να πω ονόματα, υπάρχει μια μεγάλη επιχείρηση που ήταν μεγάλη στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, που έκανε μηχανήματα για ένα συγκεκριμένο τομέα, στον κλάδο των κατασκευών. Ήρθε αυτή η μεγάλη κρίση στον κλάδο των κατασκευών και η εταιρεία αυτή αντιμετώπισε πάρα πολλά ζητήματα επιβίωσης. Αυτοί όμως που την είχαν σκεφτήκαν ότι πρέπει να κάνουν κάτι διαφορετικό, έτσι αρχίσαν να ρωτάνε. Φτάσανε και σε εμάς και μέσα από την κουβέντα προέκυψε ότι μπορούν να αναδιατάξουν κάποια από τα μηχανήματα που έχουν και να παράγουν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Αντί να κάνουν στον χώρο των οικοδομικών, να πάνε σε έναν άλλο χώρο που έχει να κάνει με την παραγωγή συστημάτων για απορρίμματα, για την αντιρρύπανση και ούτω καθεξής. Και ήδη αυτοί να βρίσκονται τώρα στην Αραβική Χερσόνησο και να προωθούν και να προχωρούν να κάνουν κάποιες άλλες, αυτό που λέμε diversification, να βρουν κάποιες άλλες αγορές. Πιο οργανωμένα αυτό το κάνουμε μέσα από ένα κλάστερ επιχειρήσεων, το οποίο λέγεται Chorus, το κλάστερ επιχειρήσεων καθαρής ενέργειας που συντονίζει το ΕΚΕΤΑ, που καμιά δεκαριά μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής έρχονται, δουλεύουν μαζί μας, προσπαθούν να αναπτύξουν καινούργια πρωτότυπα, καινούργια προϊόντα, έτσι ώστε να πάνε και να διεκδικήσουν τη θέση τους στην παγκόσμια αγορά με βάση το τεχνολογικό περιεχόμενο και την καινοτομία του προϊόντος τους. Όχι με βάση τα φτηνά εργατικά, όχι με βάση κάποια άλλα χαρακτηριστικά που έχουμε συνηθίσει να προσπαθούμε να κάνουμε. Και εμένα αυτή είναι, ισχυρίζομαι, η μόνη διέξοδος. Πρέπει να μάθουμε να φτιάχνουμε προϊόντα με πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία, με γνώση μέσα τους, με τεχνογνωσία, τα οποία να τα θέλει η παγκόσμια αγορά. Η υπόθεση της ανάπτυξης με φτηνά εργατικά και πώς το λένε αυτά όλα τα φαραωνικού τύπου έργα, νομίζω ποτέ δεν δούλεψε και τώρα θα ήταν μεγάλο λάθος να το ακολουθήσουμε. Άρα έχουμε εμείς ένα μεγάλο κίνητρο ως ερευνητές να μιλήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και ρωτάνε τη γνώμη μας και να δημιουργήσουμε καινούργιες ευκαιρίες, καινούργιες επιχειρήσεις, καινούργιες δυνατότητες. Σε ποιο βαθμό υπάρχει ενδιαφέρον? Κάθε χρόνο είναι και μεγαλύτερο, δηλαδή είναι πάρα πολύ. Το ενδιαφέρον είναι στο βρείτε μου τη λύση, ας πούμε, ή το ενδιαφέρον να δουλέψουμε μαζί στο να δημιουργήσουμε. Είναι που υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα. Όπως ξέρετε, τον παλιό καιρό, πολλές επιχειρήσεις το μόνο που τις ενδιαφέρει ήταν να πάρουν κάποια επιδότηση. Εντάξει, και έχει υποφέρει ο χώρος μας όλος από αυτή την ιστορία. Τώρα έρχονται και αυτό που ρωτάνε είναι, θέλω να κάνω κάτι το οποίο να μπορεί να σταθεί στην αγορά. Ποια αγορά? Στην Κίνα, στην Κορέα. Ή είμαι στο χώρο της ναυτιλίας και θέλω να κάνω, έχω αυτή τη λύση και θέλω να τη βάλω σε τόσα πλοία επάνω. Έρχεται δηλαδή κάποιος με πολύ φιλόδοξα σχέδια και ιδέες και θέλει να βρει τον τρόπο που θα πάει από εδώ στην υλοποίηση. Σε όλη αυτή τη διαδρομή χρειάζεται υποστήριξη από εξειδικευμένους επιστήμονες, τεχνικό προσωπικό, άρα μέσα από μια διαδικασία συζήτησης μπορούν να στηθούν είτε μικρότερα project τα οποία
πολλές φορές τα χρηματοδοτούν οι ίδιες αυτές οι επιχειρήσεις, ή μεγαλύτερα κονσόρτσια που μπορεί κάποιος μετά με αξιώσεις να πάει και να διεκδικήσει ερευνητικά χρήματα ή χρήματα εφαρμοσμένης έρευνας, ή όπως έχει ξεκινήσει τώρα το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δίνει ιδιαίτερες ευκαιρίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν καινούργια πράγματα. Οπότε έχει κάποιος ένα μεγάλο εύρος εργαλείων και όπλων για να τα αξιοποιήσει μαζί με τις τοπικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις. Η πολιτεία, εκτός από το να δυσκολεύει, σας συμβουλεύεται? Μας συμβουλεύεται, αλλά θα έλεγα όχι οργανωμένα. Δηλαδή, εκείνο που συμβαίνει, και ίσως είναι και κατά κάποιο τρόπο μάταιο να περιμένει κάποιος κάτι οργανωμένο αυτή τη στιγμή, γιατί οι ενδεχομένες προτεραιότητες είναι άλλες. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένοι δημόσιοι λειτουργοί, άτομα δηλαδή, άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και την ευφυΐα και την ευαισθησία για να έρθουν να συμβουλευτούν, να κάνουν, και αυτό είναι, πώς το λένε, το βρίσκει κάποιος παντού, από δημάρχους έως βουλευτές έως οποιονδήποτε. Αλλά είναι κάτι που δεν γίνεται οργανωμένα. Να επαναφέρω το ερώτημα που έκανα και προηγουμένως. Τι είναι αυτό που λείπει, κατά τη γνώμη σας, σε μια πολιτεία που ενώ έχει τέτοιες ομάδες, μονάδες, κέντρα που αριστεύουν, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τους αγκαλιάσει και να τους εντάξει ένα σχέδιο? Νομίζω ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα. Ένα επίπεδο που είναι το πρώτο, θα σας το πω με πολύ έτσι σχηματικό τρόπο, είναι αυτό που λέει σιγά μην γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Άρα το πρώτο πράγμα που έχει κάποιος να αντιμετωπίσει είναι μια νοοτροπία που είτε την έχουμε αναπτυγμένη, είτε μας την έχουν επιβάλει, είτε δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει και στο τέλος γιατί είναι, που κανένας δεν μπορεί να πιστέψει ότι μπορεί να υπάρξει τεχνολογική καινοτομία, ανάπτυξη γνώσης, πρωτότυπης, η οποία να μπορεί να φτάσει στην παραγωγή μέσα στην Ελλάδα. Ένα επίπεδο είναι αυτό. Το δεύτερο επίπεδο έχει να κάνει με, νομίζω, ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε σαν λαός διαχρονικά, με το ότι δεν είμαστε συνηθισμένοι στη συνέργεια και στη συνεργασία. Είναι αυτό που λένε να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο όταν ακούει κάποιος για κάτι, ακόμα και αν περάει το στάδιο της έκπληξης, μετά μπλέκονται διάφορα τέτοια ζητήματα ψυχολογίας, θα τα έλεγα, ή κακής παιδείας ως προς το πώς σε κοινωνία πρέπει κάποιος να λειτουργήσει. Το θέμα μετά, το τελευταίο, έχει να κάνει με το αν αυτοί οι οποίοι ασκούν και διαχειρίζονται τις τύχες της χώρας έχουν ως προτεραιότητα ή γνωρίζουν από τους συμβούλους τους, από όλους αυτούς τους ανθρώπους, το ότι μπορεί να υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες για να τις αξιοποιήσει η χώρα. Και μπορείτε να βρείτε, σας λέω, παντού ένα μείγμα από όλους αυτούς τους παράγοντες που να είναι, ας το πούμε έτσι, ανασταλτικοί. Εγώ ελπίζω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν, γιατί δεν έχουμε άλλες επιλογές. Αισθάνεστε ότι δεν έχετε ενημερώσει την πολιτεία για το τι γίνεται σε όλες αυτές τις ομάδες? Κοιτάξτε, εγώ αυτή τη στιγμή... Και το λέω όχι καθαρά, ξέρετε, με το στενά τεχνικό τρόπο, ναι. Όλο αυτό που μας περιγράφεται εμπεριέχει μια αντίφαση. Βεβαίως. Σε συνάρτηση με το κλίμα στο οποίο ζούμε. Περιέχει μια αντίφαση, γιατί αυτή την αντίφαση τη ζούμε εμείς καθημερινά. Είναι αυτό που λες, ότι πας πίσω από ένα γραφείο υπουργικό, μιλάς, όλοι σε καταλαβαίνουν, έχεις ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη, είστε καλοί, θα γίνει. Και μετά από 2-3 μέρες, 5 μέρες, 6 μέρες, βλέπεις έρχεται μια διάταξη η οποία σαν να μην άλλαξε απολύτως τίποτα. Σαν να υπάρχει ένα είδος αδράνειας ανάμεσα σε αυτό που λέμε πολιτεία και σε αυτό που είναι οι ακροδέκτες, τα αισθητήρια του. Εμείς με τα αισθητήρια, τα οποία είναι όλη αυτή η λειτουργία, η δημόσια κτλ., αλληλεπιδρούμε. Και θεσμικά και εξωθεσμικά, γιατί όλοι ζούμε μέσα στις πόλεις μας, στις κοινότητές μας. Έχουμε ένα πολύ ευρύ κύκλο επαφών. Αλλά σαν να υπάρχει μια μεγάλη αδράνεια στο να μεταφερθούν αυτά τα ερεθίσματα και όλο αυτό ο μεγάλος οργανισμός να μπορεί να κινηθεί. Βέβαια και υπάρχει μια αντίφαση. Από την άλλη πλευρά, αν εμείς μείνουμε και συνέχεια κάθε μέρα λέμε
τι κακά που είναι, που δεν μπορούμε να καταφέρουμε αυτό, να καταφέρουμε εκείνο και μιλάμε με αυτόν και με εκείνον που δεν καταλαβαίνει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, θα πεθάνουμε. Θα το αναστρέψω. Έχετε σκεφτεί την ιδανική σχέση? Δεν ξέρω αν υπάρχει ιδανική σχέση, εγώ ξέρω μόνο τον νόμο του Καρνό που είναι για την απόδοση ενός κινητήρα, και σαν μηχανική το πρώτο που μαθαίνεις είναι ότι υπάρχουν τα ιδανικά και τίποτα ιδανικές, δηλαδή αναλογίες, σχέσεις κτλ. Τα οποία είναι καλά ως κίνητρα, αλλά ξέρεις ότι αυτά δεν υπάρχουν και πάντοτε δίνεις έναν αγώνα ανάμεσα στο τι είναι εφικτό τεχνολογικά και στο τι είναι εφικτό οικονομικά για να κάνεις. Αυτή είναι η διαφορά του μηχανικού. Ο καθαρός επιστήμονας μπορεί να ονειρεύεται και να είναι και ελεύθερος στο όνειρό του και να καταγράψει και να κάνει και την έρευνά του αναπόσπαστος από όλες αυτές τις, πώς τα λέγαμε, τα distractions, τις παρεμβολές. Ο μηχανικός είναι καταραμένος, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει πάντοτε να σκέφτεται πώς αυτό που κάνει μπορεί να είναι και τεχνολογικά εφικτό, αλλά και πώς μπορεί να έχει, με πιο οικονομικό τρόπο θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Είμαστε μάστορες. Έχω την αίσθηση όμως ότι αυτό μου δίνει το δικαίωμα να επιμείνω. Ποια θα ήταν η ιδανική σχέση ενός κέντρου, όπως το δικό σας, με μια πολιτεία που θα ήθελε να αγκαλιάσει, σε μια κοινωνία? Εντάξει, η ιδανική σχέση πάντοτε περιγράφεται με μια λέξη. Ελευθερία. Εμείς το μόνο που ζητάμε είναι ελευθερία. Ελευθερία να κάνουμε αυτό που κάνουμε, χωρίς καμία, πάντοτε κρινόμαστε, αξιολογούμεθα, υπάρχουν όλες οι διεθνείς αξιολογήσεις και το πώς στεκόμαστε στο χώρο του το κάθε ερευνητικό κέντρο. Πριν από το 2009-2008 εξακολουθούσαμε να είμαστε μέρος αυτού που λέμε του δημόσιου χώρου, αλλά είχαμε την ελευθερία να λειτουργήσουμε και γι' αυτό δημιουργηθήκαμε. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως το ΕΚΕΤΑ, το ΙΤΕ, το Fleming, το Αθηνά, δημιουργήθηκαν για να έχουν την ευελιξία να λειτουργούν έξω από αυτό το στενό κορσέ του δημοσίου. Όταν λοιπόν τώρα έρχονται να στο φορέσουν αυτό το στενό κορσέ αδιακρίτως, χωρίς να φαίνεται καμία δυνατότητα προσαρμογής, τότε το μόνο πράγμα που σου μένει να πεις είναι: εγώ συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου υπεύθυνα με τις επιτυχίες που έχουμε. Σας ανέφερα την προηγούμενη εβδομάδα μέσα από αυτές τις συνθήκες είχαμε πληθώρα ελληνικών επιτυχιών στην Ταϊβάν, και από εκεί και πέρα ελπίζεις, και ένας από τους λόγους που ήρθα να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί σας είναι: ελπίζεις ότι κάποιος θα καταλάβει ή κάποιοι θα καταλάβουν, ή στο τέλος η ίδια η κοινωνία θα διεκδικήσει το μέλλον της μέσα από την δραστηριότητα και τη δημιουργία των ερευνητικών κέντρων. Γιατί εγώ ισχυρίζομαι, δεν θέλω να πω μόνο των ερευνητικών κέντρων, των ερευνητών γενικότερα, δηλαδή των ανθρώπων, των επιστημόνων που ψάχνουν να δημιουργήσουν τα αύριο, γιατί δεν υπάρχει άλλη εφεδρεία. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Είναι το εργαλείο για την επόμενη μέρα στο περιβάλλον κρίσης που ζούμε, κατά τη γνώμη σας? Πολύ φοβάμαι ότι είναι και το μόνο εργαλείο. Διάβαζα μια παλιότερη σύνταξή σας που λέγατε ότι η γη και ο ήλιος της χώρας μπορεί να είναι λύση, αλλά όχι με τον τρόπο που τα... Ναι, γιατί μόνο μέρος τα σκεφτόμαστε. Και αυτό απλώς συνδέεται με τη συγκεκριμένη έρευνα που κάνω, που έχει πάρει και πολλές διακρίσεις, που είναι αυτό που λέμε η τεχνολογία των ηλιακών καυσίμων. Δηλαδή έχουμε αναπτύξει τεχνολογία με την οποία μπορούμε την ενέργεια του ήλιου να τη μετασχηματίσουμε σε χημική ενέργεια καυσίμων, όπως το υδρογόνο, όπως το μεθάνιο, όπως οι υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιούσαν πετρέλαιο και βενζίνη, με εντελώς ανανεώσιμο τρόπο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η χώρα αυτή είναι ευλογημένη γιατί έχει τον ήλιο εδώ που κάθεται, όπως άλλες χώρες έχουν το πετρέλαιο ή άλλες χώρες έχουν άλλους πόρους. Ο ήλιος είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την Ελλάδα. Το νερό επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί από τον ήλιο και το νερό παίρνουμε το υδρογόνο που είναι ενεργειακός φορέας, και ταυτόχρονα επειδή με αυτή την τεχνολογία μπορούμε να ανακυκλώνουμε το διοξείδιο του άνθρακα πάλι σε καύσιμο, μπορούμε να κάνουμε λίγο πολύ αυτό που κάνουν τα φυτά, που το πρωί παίρνουν διοξείδιο του άνθρακα και το βράδυ το γυρίζουν, και έτσι έχουν αυτό, το τροφοδοτούνται ενεργειακά από τον ήλιο, το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό είναι που κάνουμε ερευνητικά, αυτό που έχουμε προχωρήσει πολύ τεχνολογικά, και ισχυρίζομαι ότι σε μια χώρα σαν την Ελλάδα αυτό μπορεί να δώσει μία από τις λύσεις για το μέλλον της.
Σας ακούγεται απλοϊκό το ερώτημα, γίνονται αυτά στην Ελλάδα? Ναι, μου ακούγεται απλοϊκό, γιατί ποτέ δεν δέχτηκα να μπω μέσα σε αυτή τη λογική. Αλλά αυτό μπορεί να είναι και μια προσωπική, έτσι, ένα ντεφό προσωπικό, αλλά και πολλούς άλλους ανθρώπους που γνωρίζω. Είναι έτσι. Πολλοί από εμάς φύγαμε από την Ελλάδα, κάναμε τα πτυχιακά στο εξωτερικό. Μείναμε αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και γυρίσαμε, γιατί μας αρέσει να είμαστε εδώ. Θέλουμε να δουλεύουμε εδώ. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πρέπει ένας Φιλανδός, ένας Γερμανός, ένας Δανός να μένει στη χώρα του, να παράγει τεχνολογία, να παράγει πρόοδο για την κοινωνία, και ένας Έλληνας να πετυχαίνει μόνο όταν είναι στο εξωτερικό. Δηλαδή, είμαστε εμείς καταραμένοι να είμαστε μια, ας το πούμε, χώρα μεταναστών, εξορίστων? Προέρχομαι από προσφυγική οικογένεια, από την Μικρά Ασία. Δεν μπορώ να καταλάβω, και είναι νοπές οι μνήμες και οι αφηγήσεις από τους παππούδες και τις γιαγιάδες για αυτό το ξερίζωμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να έχουμε, να αποδεχόμαστε αυτή την έννοια ότι, ξέρεις, μέσα στην Ελλάδα δεν μπορείς να κάνεις κάτι, αλλά ως διαμαγείας, με το που το παίρνεις τον Έλληνα και το πηγαίνεις στο εξωτερικό, μπορεί να κάνει τα πάντα. Ποιο είναι το στοιχείο που ψάχνετε στους ερευνητές που είναι μαζί σας? Στους ερευνητές που είναι μαζί μου στην ερευνητική μου ομάδα, το στοιχείο που κοιτάζω πάντοτε είναι το στοιχείο της της αυτονομίας. Όχι τόσο της αυτονομίας, γιατί μπορεί κάποιος να είναι καινούριος, να μην ξέρει πολλά πράγματα σε σχέση με την επιστήμη του, με το αντικείμενο, αλλά το στοιχείο της αυτονομίας σε σχέση με το πώς στέκεται κοινωνικά, με το τι άποψη έχει για το περιβάλλον γύρω του. Δηλαδή, με ενδιαφέρει να δουλεύω με ανθρώπους οι οποίοι είναι δημιουργικοί, έχουν άποψη για το τι συμβαίνει γύρω τους και προσπαθούν μέσα από αυτή τη δουλειά της έρευνας να αναδείξουν αυτή τη δημιουργικότητα. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να τα μάθει κάποιος. Ο ερευνητής δηλαδή μπορεί να είναι και κοινωνικό άτομο? Αν δεν είναι κοινωνικό άτομο ο ερευνητής, τότε δεν είναι χρήσιμος και νομίζω ότι μπορεί να κάνει και καλά έρευνα. Πώς μπορεί να κάνει? Γιατί έχει περάσει η άλλη εικόνα ότι ο ερευνητής είναι... Επειδή έχει περάσει η άλλη εικόνα, είναι λίγο πολύ ένα στερεότυπο, είτε κινηματογραφικό, είτε επειδή νομίζουμε υπάρχει αυτή η έννοια του, πώς λένε, του σπασίκλα ή του διαβαστερού πολύ, ή όπως λένε, του φυτού, ή όλα αυτά που ακούμε όταν είμαστε στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, ότι αυτός είναι έτσι, αλλιώς κτλ. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι αυτή, και αν δείτε και τις βιογραφίες των μεγάλων επιστημόνων, όλοι τους είχαν πάρα πολύ έντονη, και είχαν και άλλα χαρακτηριστικά. Σας λέω το πιο έτσι, σημαντικό παράδειγμα που μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό, ο Ρίτσαρντ Φέινμαν, ο οποίος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους φυσικούς νομπελίστες, αλλά και πολύ, με πολύ μεγάλη κοινωνική παρουσία και δραστηριότητα. Γιατί σημασία έχει να απολαμβάνεις τη ζωή και μέσα από αυτή την αγάπη για τη ζωή να μπορείς να δημιουργείς και τις συνθήκες για την καλύτερη της με την έρευνά σου. Ο ερευνητής συνεχίζει να ονειρεύεται? Νομίζω όλοι οι άνθρωποι ονειρεύονται. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο δηλαδή? Όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Ο ερευνητής είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος όπως όλοι μας. Υπάρχουν και καλοί και κακοί. Δεν υπάρχει κάτι που αξιολογικά σημαίνει ότι ο ερευνητής είναι καλύτερος από κάποιον άλλον ή χειρότερος. Απλά η κατηγορία των ερευνητών είναι μια κατηγορία επαγγελματιών, γιατί μιλάμε για ένα επάγγελμα, το οποίο είναι, ασχολείται με δημιουργικά. Το αντικείμενο της ασχολίας του, της απασχόλησής του είναι δημιουργικό, όπως είναι και ενός καλλιτέχνη, αλλά στο τέλος μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλο επαγγελματία του αρέσει η δουλειά του και την αγαπάει και την κάνει με μεράκι και με κέφι και με έτσι αφοσίωση. Το μοντέλο του ο ερευνητής είναι σωστρεφής, δεν στέκει.
Μπορεί και να είναι. Μερικοί ερευνητές μπορεί και να είναι εσωστρεφείς. Αλλά θα ήταν εσωστρεφείς. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που είναι εσωστρεφείς θα ήταν και ό,τι άλλη δουλειά κάνανε. Μπορεί να ήταν ταξιτζής και να ήταν εσωστρεφείς. Και αρχίζει το στερεότυπο δηλαδή. Ναι, εγώ νομίζω ότι αρχίζει το στερεότυπο. Μπορεί να είναι ένας ταξιτζής ο οποίος να είναι. Και μου χρησιμοποιεί το παράδειγμα των ταξιτζίνων γιατί είναι το πιο νομίζω χαρακτηριστικό. Είναι μια τάξη επαγγελματιών που είναι, εμένα μου είναι πάρα πολύ συμπαθής γιατί μαθαίνεις τα νέα, μιλάς, σου γεμίζουν. Είναι μια σύντομη φιλία που κρατάει για εκείνο το διάστημα και ανοίγεις τα εσωψυχά σου ή σου λέει και ο άλλος τα δικά του γιατί ξέρεις ότι σε αυτό το διάστημα που είμαι πάνω στην κούρσα πρέπει κάτι να πούμε. Υπάρχουν λοιπόν και εσωστρεφείς ταξιτζίδες και καινοτόμοι ταξιτζίδες και με μεγάλη και με ευαισθησίες για το κινηματογράφο, για το οτιδήποτε. Το ίδιο είναι και οι ερευνητές. Την αγωνία αυτού που κάνετε, να τη μάθουμε εσείς, πώς την έχετε σχηματοποιήσει? Ακριβώς δεν είναι αγωνία, απλώς είναι ένα είδος, θα το λέγαμε έτσι, κραυγής. Θέλουμε να πούμε όπως ένας καλλιτέχνης αυτό που κάνει, αν δεν βγει να το πει πάνω στη σκηνή, δεν είναι ικανοποιητή, δεν το έχει ολοκληρώσει. Έτσι νομίζω και ένας ερευνητής, αν αυτό που κάνει δεν βρει το κοινό και τους αποδέκτες του, δεν το έχει ολοκληρώσει. Βέβαια οι ερευνητές είναι τυχεροί γιατί έχουν πολλά μέσα έκφρασης. Γράφουν τις δημοσιεύσεις τους, πάνε στα συνέδριά τους, έχουν, όσοι κάνουν μαθήματα στο πανεπιστήμιο, διαμορφώνουν τις ερευνητικές συνειδήσεις και τις επιστημονικές συνειδήσεις των φοιτητών τους και ταυτοχρόνως διαλέγει ο καθένας ποιο είναι το μείγμα από όλα αυτά τα εργαλεία που τον εκφράζει περισσότερο, που τον κάνει να περνάει καλά περισσότερο και το ακολουθεί. Αυτοί που είναι πολύ εσωστρεφείς ενδεχομένως δεν θέλουν να πηγαίνουν σε κάποιο συνέδριο γιατί μπορεί να νιώθουν μια αγοραφοβία και ένα τέτοιο αίσθημα. Μπορεί όμως να καθίσουν και να γράψουν ένα εξαιρετικό άρθρο και να καταθέσουν την ψυχή τους εκεί πέρα μέσα. Κάποιοι άλλοι που είναι πιο έτσι, επικοινωνιακοί θέλουν να πάνε σε αρκετά συνέδρια γιατί ακριβώς τους ενδιαφέρει αυτό το suspense των ερωτήσεων και τι θα γίνει και αν μάλιστα επειδή σε ένα συνέδριο μπορεί να έρθουν και αντίπαλες εντός ή εκτός εισαγωγικών ομάδες που να έχουν άλλες αντιλήψεις. Περνάς καλά γιατί έχεις την ευκαιρία να αισθανθείς το ίδιο όπως όταν έπαιζες ποδόσφαιρο στη γειτονιά με την άλλη γειτονιά και έχεις ένα τέτοιο παιχνίδι που μπορείς να απολαύσεις. Να μας πείτε λίγο τι σημαίνει αντιπαλότητα στο χώρο της έρευνας. Αντιπαλότητα δεν είναι λίγα αντιπαλότητα, είναι το ίδιο πράγμα όπως όταν παίζουν δύο ομάδες. Είναι ένα παιχνίδι. Κάποιοι έχουν κάποιες ιδέες, μπορεί και κάποιοι άλλοι να έχουν τις αντίστοιχες ιδέες και επειδή όλοι προσπαθούν να αντλήσουν τα κίνητρά τους από τις μεγάλες προκλήσεις, συμβαίνει ο προσανατολισμός αρκετών ερευνητικών ομάδων να είναι προς τον ίδιο στόχο. Άρα αυτό δημιουργεί συνθήκες μιας κούρσας, ενός ανταγωνισμού, όχι αντιπαλότητας, για το ποιος να φτάσει στο τέλος. Δεν είναι τίποτα λιγότερο ή τίποτα περισσότερο από τους αγώνες των αθλητών ή τους αγώνες που κάνουν οι καλλιτέχνες και λέει ποιος θα βγάλει ένα τραγούδι στο top 10 τώρα και κάποιος άλλος. Εδώ ισχύει το στερεότυπο ο ένας κρύβει από τον άλλο και πορεύεται παράλληλα ή είναι στην ουσία μια ιστορία που ένας κρύβει αλλά και συμπληρώνει? Κοιτάξτε, σήμερα πλέον τίποτα δεν είναι κρυμμένο. Δηλαδή, μπορεί μερικά χρόνια πριν, ξέρω εγώ 20 χρόνια πριν, που έπρεπε να πας στη βιβλιοθήκη να βρεις το συγκεκριμένο άρθρο και να το φωτοτυπήσεις και επειδή αυτό παίρνει αρκετό χρόνο για να φτιάξει αυτή τη βάση δεδομένων, κάποιος που ήταν πιο μεγάλος, πιο έμπειρος και είχε μια τεράστια βάση τέτοια δεδομένων, φιλτραρισμένη, επεξεργασμένη, είχε άλλη βαρύτητα. Σήμερα, οποιοδήποτε μπορεί να καθίσει στον υπολογιστή του και να έχει πρόσβαση σε οτιδήποτε τον ενδιαφέρει, οτιδήποτε φτιάχνει κάποιος είναι πάντοτε πάνω στο δίκτυο, είτε είναι πατέντα ή που την έχει υποβάλει, δηλαδή οτιδήποτε αξίζει αυτή τη στιγμή βρίσκεται επάνω, η πληροφορία είναι προσβάσιμη. Μπορεί να είναι όχι ακριβώς σε αυτό που λέμε
archival publications, γιατί υπάρχουν και η λεγόμενη γκρίζα βιβλιογραφία. Μπορεί να είναι κάποια ανακοίνωση σε κάποιο περιοδικό, σε κάτι άλλο. Ακριβώς εκεί είναι όμως που το δίκτυο έρχεται να σε βοηθήσει, γιατί όταν ψάχνεις στο Google, για παράδειγμα, ψάχνει όλες τις πηγές που υπάρχουν εκεί. Οπότε νομίζω είναι πολύ πιο εύκολο σήμερα να κάτι που είναι εμβριακό στο κεφάλι σου να το σχηματοποιήσεις πάρα πολύ γρήγορα, αντλώντας από τις εμπειρίες όλων των υπολείπων, αλλά και κλέβοντας εντός εισαγωγικών από τις ιδέες των άλλων. Δηλαδή, ουσιαστικά κάνεις ό,τι κάνει και η φύση. Η φύση αυτό το πράγμα κάνει στη διαδικασία της εξέλιξης, κάνει μεταλλάξεις. Κάτι που δουλεύει το κρατάει, κάτι που δεν δουλεύει το απορρίπτει. Και νομίζω έχουμε περάσει σε ένα πολύ πιο γρήγορο ρυθμό εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, ακριβώς γιατί έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία η οποία μπορεί να τη μετασχηματίσουμε σε γνώση πολύ πιο γρήγορα από παντού. Και μην ξεχνάτε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Ό,τι κάνουμε εμείς εδώ το κάνουν και οι Κινέζοι, και οι Ινδοί, και οι Βραζιλιάνοι και όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε αυτό δημιουργεί αυτόματα ένα οικοσύστημα και το οικοσύστημα από μόνο του σημαίνει αυτόν τον βιολογικό κατά κάποιο τρόπο ανταγωνισμό. Είναι μέρος της δουλειάς του ερευνητή, εκτός από το να προχωρήσει αυτό που έχει σαν αντικείμενο, να βλέπει τι γίνεται και γύρω του? Πάντοτε. Δεν μπορείς να μην το κάνεις αυτό. Πάντοτε βλέπεις τι γίνεται γύρω σου, και μάλιστα αυτό σας έλεγα προηγουμένως, σήμερα είναι τόσο εύκολο, γιατί φτιάχνεις 2-3, όπως λέγονται, bots ή scripts ή requests, και ξέρεις ότι το πρωί, κάθε μια εβδομάδα, κάθε 2 εβδομάδες, σου έρχονται τα νέα. Δεν χρειάζεται να ψάξεις. Τα νέα σου έρχονται για τους τομείς ενδιαφέροντός σου, και επομένως μπορείς να αντιδράσεις. Οι μηχανισμοί ανάδρασης μπορούν να δουλέψουν πάρα, πάρα πολύ πιο γρήγορα. Αυτή η ταχύτητα που υπάρχει καταρχήν στην πληροφορία, αλλά κατά αντιστοιχεία και στο παραγόμενο, είναι τέτοια που αφομοιώνεται από τις κοινωνίες? Νομίζω όχι. Αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί αυτό που χρειάζεται για να αφομοιωθεί μία τεχνολογία, μία εξέλιξη, μία καινοτομία, είναι κάποιος χρόνος διάχυσης. Και νομίζω η ιστορία της τεχνολογίας είναι γεμάτη από τέτοια περιστατικά, και ο δικός μας, η δικιά μας ερευνητική δουλειά, επίσης έχω πολλά παραδείγματα από τη δικιά μας ερευνητική δουλειά που δείχνουν αυτή την αργή διάχυση. Για σας πω ένα παράδειγμα, τα κεραμικά φίλτρα σωματιδίων που πρώτη φορά αναπτύχθηκαν το 1981, και εγώ την πρώτη δουλειά την έκανα το 1985, ερευνητικά ξεκίνησα πάνω σε αυτά, μπήκανε στην παραγωγή το 2000. Δηλαδή πέρασαν 15 χρόνια μέχρι να μπορέσει αυτή η τεχνολογία να φτάσει και να υιοθετηθεί στην παραγωγή. Οπότε αυτό είναι κάτι που συμβαίνει νομίζω πάντοτε, και θα συμβαίνει πάντοτε. Αυτό σημαίνει ότι και στα μεσοδιαστήματα υπάρχουν πράγματα που κατοχυρώνονται επιστημονικά, αλλά μπορεί ποτέ να μην φτάνουν ή να προσπερνιούνται από... Εγώ νομίζω ότι ακριβώς η βιολογική αναλογία είναι η καλύτερη. Υπάρχουν πολλά ζώα, φυτά, είδη που αναπτύσσονται. Κάποια από αυτά θα αναπτυχθούν πιο γρήγορα, κάποια άλλα μπορεί να μείνουν σε μια λανθάνουσα κατάσταση μέχρι να φτάσει να υπάρξει κάτι όριμο που να τα χρειάζεται και να τα ζητήσει. Και υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Για παράδειγμα, στα μαθηματικά έχουν γίνει μαθηματικές θεωρίες πριν από πάρα πολλά χρόνια, και βρέθηκαν οι ανάγκες για να χρησιμοποιηθούν στη φυσική, στη τεχνολογία μετά πάρα πολλά χρόνια. Αυτό ακριβώς δείχνει για ποιο λόγο η δημιουργία είναι ενιαία. Πρέπει κάποιος που αισθάνεται δημιουργικός να μπορεί να το κάνει, και κατά κάποιο τρόπο μοιάζει στο να ρίχνεις ένα μπουκάλι με ένα μήνυμα στη θάλασσα. Όλα τα μπουκάλια που πέφτουν στη θάλασσα θα φτάσουν κάποτε στον αποδέκτη, ο οποίος θα τα χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι λίγο αντιφατικό με το περασμένο του χρόνου ζωής μας. Εγώ νομίζω ότι είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να μείνουμε για πάντα νέοι. Ίσως αυτό που έχει διαφορετικό ο ερευνητής, αλλά και όλοι όσοι κάνουν δημιουργική δουλειά, είναι ότι με αυτή τη δημιουργική δουλειά προσπαθείς να παλέψεις ακριβώς το πεπερασμένο της ζωής. Υπάρχει αυτού του τύπου η ανησυχία σε σχέση με το πεπερασμένο στον ερευνητή? Σε μένα προσωπικά υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά νομίζω και σε πολλούς άλλους. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό που κάνει όλους όσους θέλουν να δουλεύουν με ένταση δημιουργικά σε οτιδήποτε δουλειά και να κάνουν, είναι η ανάγκη να κάνεις πράγματα γιατί γνωρίζεις
ότι έχεις μόνο ένα πολύ περιορισμένο, μια περιορισμένη κούρσα με τον ταξιτζή της ζωής για να ταξιδέψεις. Μου είπατε προηγουμένως ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί να πιστεύουμε ότι ο Έλληνας μπορεί να διαπρέψει μόνο εκτός χώρας. Προφανώς δεν συμφωνείτε. Είμαστε μια εποχή που γίνεται μεγάλη συζήτηση. Δεν συμφωνώ όχι γιατί είναι ιδεολογικό το θέμα, συμφωνώ γιατί έχω τα απτά παραδείγματα. Η επιστημονική μέθοδος βασίζεται στην παρατήρηση και το πείραμα. Διότι εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι βεβαίως και μπορεί να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα που θαυμάζουμε έξω, μπορεί να γίνουν και εδώ. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα για τους νέους επιστήμονες που φεύγουν εκτός χώρας. Τη διαρροή πνευματικού κεφαλαίου, το brain drain που λένε σε απλά ελληνικά, το brain drain. Έτσι το μάθαμε και το αναπτύσσουμε. Το μάθαμε. Κοιτάξτε, αυτό συνέβαινε πάντοτε. Απλώς δεν συνέβαινε σαν μονόδρομος. Δηλαδή, πολλοί Έλληνες που τελειώναν τις σπουδές τους πηγαίνανε στο εξωτερικό, κάναμε τα πτυχιακά, μένανε, δουλεύανε. Είναι γεμάτα τα πανεπιστήμια και εταιρείες στο εξωτερικό από διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες. Πολλοί όμως επίσης γύριζαν πίσω. Άρα δεν υπήρχε αυτή η μεγάλη ανισότητα, πώς θα το λέγαμε, το έλλειμμα του ισοζυγίου. Τώρα είναι πολύ μεγαλύτερο. Θέλετε, η προσδοκία ήταν διαφορετική 15 χρόνια πίσω. Δηλαδή, μπορεί να βρίσκονταν έξω ο ερευνητής, ο επιστήμονας, δούλευε μένα, αλλά με άλλη λογική. Ότι κάποια στιγμή. Εκείνο ακριβώς που θέλω να επισημάνω είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι το brain drain. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έρχεται κόσμος από όλους αυτούς που φύγανε έξω. Όλες αυτές οι φουρνιές των αποφύτων που επενδύσαν την καριέρα τους στο εξωτερικό και δεν έχουμε, εκεί είναι το θέμα, ότι δεν δουλεύει, το σύστημα δεν δουλεύει σε μια ισορροπία. Είναι απολύτως λογικό κάποιος που τέλειωσε 24-25 χρονών να πάει να κάνει μεταπτυχιακά κάπου έξω, να πάει να δουλέψει κάπου έξω. Μιλάμε επίσης, αυτό μπορεί να είναι και κάτι πιο έντονο, γιατί μιλάμε για μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και μια αγορά που πλέον βασίζεται σε αυτούς τους νομάδες που μπορεί να πας να δουλέψει μια φορά εδώ. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει επιστροφή. Δεν υπάρχει αυτό το ρεύμα της επιστροφής από το εξωτερικό που να έρθουν να δουλέψουν εδώ πέρα, αφού έχουν αποκτήσει όλες τις δεξιότητες και τα ταλέντα που αναζητούσαν. Ουσιαστικά νομίζω όμως η συζήτηση αντικειμενικά γίνεται για το σημείο που λέτε και μετά, δηλαδή πόσο υπαρκτός είναι ο κίνδυνος να προκύψει ένα επιστημονικό κενό στο δυναμικό της χώρας. Νομίζω ότι είναι τεράστιος, γιατί ακριβώς η ίδια η χώρα δεν έχει κάνει οτιδήποτε είναι εφικτό και δυνατό για να μην υπάρχει θέση για αυτούς τους ανθρώπους που θα θέλανε να γυρίσουν. Και η αντιμετώπιση των ερευνητικών κέντρων, η αντιμετώπιση με όλους αυτούς τους παράλογους νόμους και διατάξεις κάνουν τα πράγματα τόσο δύσκολα, το οποίο αν προσθέσει κάποιος και την οικονομική κατάσταση, είναι αδύνατο να περιμένεις ότι κάποιος που έχει τελειώσει στην Αμερική, είναι καθηγητής σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο και θέλει να έρθει εδώ πέρα, θα έρθει να δουλέψει με το μισθό που παίρνει αυτή τη στιγμή ένας καθηγητής στο πανεπιστήμιο ή ένας ερευνητής ή κάποιος ο οποίος θα δουλέψει σε μια εταιρεία. Επομένως, αυτό είναι κάτι που στη δικιά μας την δουλειά, τη χημική μηχανική, λέγεται αυτοκατάλυση. Κάνεις κάτι το οποίο φέρνει ακόμα χειρότερα αποτελέσματα και ακόμα χειρότερα αποτελέσματα και εκθετικά φτάνεις σε ένα σημείο που να μπορείς να κάνεις κάτι. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό το σημείο. Επίλογος. Υπάρχει μια δράση σας σε όλο αυτό το κομμάτι που ουσιαστικά συνδέει την επιστήμη με τον πολιτισμό. Εγώ θα έλεγα ότι καταλαβαίνω λίγο ότι συνδέει και αυτό το κομμάτι που περιγράψατε, του να κοινωνήσουμε λίγο το τι κάνουμε. Αυτός είναι ο στόχος. Υπάρχει μια δράση σε όλη την Ευρώπη που λέγεται η βραδιά του ερευνητή. Αυτή η βραδιά του ερευνητή είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο,
στα πλαίσια του συνολικού προγράμματος Marie Curie για την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μια συγκεκριμένη μέρα του χρόνου, 26 Σεπτεμβρίου, σε πάρα πολλές πόλεις της Ευρώπης συμβαίνουν πολλές εκδηλώσεις εκλαήκευσης, ας το πούμε κάπως έτσι, της επιστημονικής έρευνας, έτσι ώστε η κοινωνία να καταλάβει τι κάνουν όλοι αυτοί οι περίεργοι άνθρωποι που είναι μέσα στο εργαστήριό τους και καμιά φορά έχουν σχηματίσει αυτά τα στερεότυπα για αυτούς. Μέρος αυτής της δράσης είναι και μία σειρά άλλων εκδηλώσεων που λέγονται προκαταρτικές εκδηλώσεις ή εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης ή καμπάνια, όπως λέγεται, awareness campaign, δηλαδή να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει και αυτό. Ή λεγόμενες προσυνεδριακές εκδηλώσεις και άλλα τέτοια γεγονότα που συμβαίνουν συνήθως μία εβδομάδα πριν από την 26 Σεπτεμβρίου. Πέρσι γράψαμε μία πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα σε αυτήν είχαμε εντάξει και ένα είδος περιοδίας ενός μουσικού επιστημονικού δρόμενου που λέγεται The Street Value of Science, πώς θα πιάνει η επιστήμη στην πιάτσα, το οποίο το παρουσιάζουμε σε διάφορες πόλεις σε συνεργασία με τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εταίροι σε αυτή τη δράση. Πέρσι ήμασταν στην Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στην Αθήνα, στο Ηράκλειο και στην Πάτρα. Φέτος έχουμε τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που θα γίνει στο Βόλο. Νομίζω και πέρσι ήταν ο Βόλος. Και γενικά προσπαθούμε να δείξουμε ότι η έρευνα που κάνουμε με ποιο τρόπο είναι χρήσιμη για την κοινωνία, δηλαδή πώς πηγαίνει ακριβώς, πώς περνάει στην πιάτσα, πόσο πιάνει, αν έχει αντίκρισμα μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα τεχνολογιών που έχουμε αναπτύξει που και πόσο χρήσιμες είναι. Αλλά επειδή αυτό από μόνο του μπορεί να ακούγεται λίγο βαρετό, το διανθίζουμε με διάφορα μουσικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την τεχνολογία που θέλουμε να δείξουμε. Καταρχήν, πόσο πιάνει η τεχνολογία στην πιάτσα? Νομίζω η τεχνολογία πιάνει πολύ στην πιάτσα και θα σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ, ας το πούμε, πρόσφατο. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες στο ΚΕΤΑ που αναπτύσσουν τεχνολογίες για να κάνει κάποιους καλύτερους καταλύτες για την πετροχημική βιομηχανία, έτσι ώστε να έχει καλύτερη απόδοση σε αυτό που στο προϊόν σου. Αυτές οι ομάδες είναι διεθνώς γνωστές και δουλεύουν με τους κολοσσούς της πετρελαϊκής βιομηχανίας, οι οποίοι έρχονται στο ΕΚΕΤΑ για να αξιολογήσουν τους καταλύτες που θέλουν να δοκιμάσουν σε όλα τα δηληστήριά τους. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ καθοριστικό του τι αξία έχει αυτή η δουλειά στην πιάτσα. Υπάρχουν άλλες ομάδες, οι ομάδες των μεταφορών, οι οποίες έχουν κάνει όλο το σχεδιασμό για το λιμάνι και για τα εμπορευματοκιβώτια που γίνονται εκεί πέρα. Είναι δηλαδή εφαρμογές που είναι σε καθημερινή χρήση. Υπάρχουν οι ομάδες της πληροφορικής που έχουν επίσης πάρα πολλές εφαρμογές που είναι, μπορείτε να μπείτε να τις κατεβάσετε από όλα αυτά τα stores, τα online stores, τα οποία είναι για την κινητή τηλεφωνία. Υπάρχουν ομάδες των βιολογικών επιστημών που αυτή τη στιγμή αναπτύσσουν προϊόντα και νέα υβρίδια και άλλα αγροτικά για τις αγροτικές, ας το πούμε, καλλιέργειες που είναι στην πράξη, στα τρόφιμα. Και νομίζω άμα ψάξετε θα βρείτε παντού, όχι μόνο στο ΚΕΤΑ αλλά και σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα ελληνικά κέντρα, πολλές τέτοιες τεχνολογίες ή ανακαλύψεις οι οποίες είναι ήδη μέσα στην πιάτσα. Το ερώτημα, νομίζω το πιο καθοριστικό, είναι αυτά είναι κάτι που είναι γνωστό στον κόσμο? Αυτή η εξέλιξη είναι γνωστή? Η απάντηση είναι όχι, για τους λόγους που είπαμε. Και η επόμενη ερώτηση, η πιάτσα πόσο κοντά είναι? Ακριβώς. Οπότε, όπως λένε, αντί να πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πηγαίνει το βουνό στο Μωάμεθ. Επειδή η πιάτσα δεν είναι τόσο κοντά, γι' αυτό κατεβαίνουμε στον δρόμο και κάνουμε τις εκδηλώσεις αυτές. Χθες ήμασταν στο Ρέθυμνο, για παράδειγμα, σε μια μεγάλη πλατεία που στην αρχή δεν είχε κανένα κόσμο. Με το που αρχίσαμε, μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος και ήταν πολύ συγκινητική η ανταπόκρισή του, γιατί υπήρχαν πολλές ερωτήσεις και σήμερα που μας πιάσανε στον δρόμο, μας είπαν πάρα πολλές
ερωτήσεις που είχαν, αλλά και ιδέες και προτάσεις. Αυτό νομίζω ότι είναι η ανταμοιβή που παίρνουμε από την δράση αυτή και θα τη συνεχίσουμε να την κάνουμε. Πάλι θα μείνω στα στερεότυπα. Πώς είναι ο πρόεδρος ενός μεγάλου κέντρου να βρίσκεται στο δρόμο σε μια τέτοια διαδικασία και μάλιστα όχι με μια συμβατική σχέση? Ο πρόεδρος ενός μεγάλου ελληνικού κέντρου δεν γεννήθηκε πρόεδρος, είναι κανονικός άνθρωπος, και όλοι οι πρόεδροι που ξέρω των μεγάλων ελληνικών κέντρων στη χώρα είναι απολύτως κανονικοί άνθρωποι που έχουν τις δραστηριότητές τους, και νομίζω ότι αυτό το στερεότυπο το προεδρικό είναι κάτι που είναι από τα πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να αποβάλουμε. Επιμύθω. Άγχος δεν υπάρχει μήπως χαλάσει το προφίλ ενός προέδρου μπαίνοντας σε μια τέτοια διαδικασία τριβής με την πιάτσα? Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα άγχος στη ζωή μου για τίποτα. Για το μόνο πράγμα που έχω άγχος είναι να προλάβω να κάνω όλα τα πράγματα που έχω, όλες τις ιδέες που έχω. Πριν ο ταξιτζής πει και τώρα η κούρσα τέλειωσε και αυτός είναι ο λογαριασμός. Μουσική. Μουσική είναι πολύ σημαντικό μέρος της ζωής μου. Είναι το δεύτερο πεδίο στο οποίο όλα αυτά τα χρόνια ο ερευνητής. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά, είναι η θεραπεία μου. Αλλά στην πραγματικότητα εγώ ήθελα όταν ήμουν μικρός να γίνω μουσικός. Απλώς έγινα πρώτα ερευνητής και τώρα που μπορώ να ασχολούμαι και με τη μουσική προσπαθώ να το ισοφαρίσω. Νομίζω ότι ο καθένας έχει κάτι άλλο το οποίο αποτελεί αυτό το καταφύγιο και τη θεραπεία του, στα αγγλικά το λέμε θεραπεία, στα ελληνικά θα το λέγαμε ίσως η ψυχοθεραπεία του κατά κάποιο τρόπο, είναι αυτό το οποίο μπορεί να απαλύνει όλα αυτά τα δύσκολα που γίνονται κάθε μέρα. Χρειάζεται κάποιος ένα προσωπικό χώρο που να μπορεί να διάσει το κεφάλι του, να μείνει μόνος του και ταυτόχρονα να αισθανθεί ότι περνάει καλά. Για μένα αυτό είναι η μουσική. Και προσπαθώ να το συνδυάσω με τα άλλα πράγματα που κάνουμε, γιατί ο χρόνος μου είναι περιορισμένος, οπότε δεν μπορώ να το κάνω εντελώς ανεξάρτητα. Μουσική για εσάς δεν σημαίνει μόνο αυτό το εσωστρεφές και τις προσωπικές καταπίσεις. Σημαίνει μουσική σε δημόσιους χώρους. Σημαίνει δημιουργικότητα, σημαίνει ότι παίζεις ζωντανά και είμαι πολύ βαθιά υποχρεωμένος σε όλους τους φίλους μου, τους επαγγελματίες μουσικούς που μου έχουν προσφέρει μια οργανική θέση στην μπάντα τους και μπορώ να παίζω με πολύ διακεκριμένους μουσικούς, και η μουσική πάντοτε όπως και η έρευνα είναι μια δημιουργική ασχολία που πρέπει να έχει αποδέκτες. Αυτό έγινε εύκολα αποδεκτό από τους ανθρώπους που ήταν γύρω σας επιστημονικά? Νομίζω δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και μάλιστα έχω τόσες πολλές προτάσεις. Μου λένε τι θα γίνει, πότε θα ακούσουμε κάτι, τι θα κάνουμε, που είναι καμιά φορά ίσως και είναι και περισσότερο. Δεν με ρωτάει κανένας πότε θα γράψει κάποιο άρθρο εκτός από την ομάδα μου ή τι θα κάνουμε, αλλά πολλοί άλλοι άνθρωποι μου λένε τι θα γίνει, θα ακούσουμε καμιά μουσική. Αν ακούγαμε τώρα μια μουσική, τι θα ακούγαμε? Νομίζω τώρα ότι θα ακούγαμε οπωσδήποτε ένα κομμάτι του Jimi Hendrix, ένα από τα αγαπημένα μας που λέγεται Little Wing, η μικρή φτερούγα, το έχει γράψει για τη μαμά του. Και εκεί θέλω ακριβώς να επιμείνω ότι ό,τι είμαστε, ό,τι κάνουμε, μας έχουν καθορίσει οι γονείς μας. Η μάνα είναι πάντοτε πολύ χαρακτηριστικός κρίκος ανάμεσα σε εμάς και τη ζωή, και αν θα έπαιζα ένα κομμάτι θα έπαιζα αυτό του Jimi Hendrix, το Little Wing. A thousand smiles.